Κυρίε και κύριοι, καλό απόγευμα. Όσοι προγραμματίζετε το Σαββατοκύριακο μία έξοδο σε μία παραλία ή σε ένα κοντινό νησί, ο καιρό θα είναι σύμμαχο, η θερμοκρασία θα ειναι συμμαχος μάλιστα θα φτάσουμε κατά τόπου και του 35 με 36 βαθμού, και βεβαίω οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 βοφόρ στο Αιγαίο, και μόνο τοπικά στα νότια θα φτάνουν τα 5 με 6, οπότε και οι θάλασσε θα είναι καλέ αν προγραμματίζετε κάποιο ε, ταξίδι. Μπορούμε να δούμε δε στο χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων ένα χαμηλό να επηρεάσει με τη βόρεια Ιταλία, αλλά να απομακρύνεται από την περιοχή μα. Στη χώρα μα θα έχουμε ένα πεδίο υψηλών πιέσεων και από πλευρά θερμοκρασιών θα φτάσουμε κατά μέσο όρο, τουλάχιστον για την αυριανή ημέρα, γύρω στου 32 με 33 βαθμού. Αν και κατά τόπου θα δούμε τον υδράργιο να φτάνει και του 35 βαθμού Κελσίου στο εσωτερικό τη υπηρετική χώρα. Μπορούμε να δούμε δε στο χάρτη των συστημάτων το μέτωπο το οποίο υπάρχει και το χαμηλό στην ε, Ιταλία, επηρεάζοντα μόνο τα βορειοδυτικά Βαλκάνια. Στη χώρα μα θα έχουμε έθριο καιρό και ε, ένα πολύ εξασθενημένο πεδίο ανέμων. Μπορούμε να παρατηρήσουμε στο σχετικό χάρτη ότι οι άνεμοι σε καμία περιοχή του Αιγαίου δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ και αυτά στα νοτιότερα τμήματα. Στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή και τοπικά βορειοδυτική στα 3 με 4 και η θερμοκρασία θα έχει μέγιστη τιμή στη Βόρεια Ελλάδα του 34 βαθμού και στα υπόλοιπα υπηρετικά του 35 και στα νησιά του Αιγαίου του 32 με 33 βαθμού Κελσίου. Αρκετά ζεστό καιρό. Στι τοπικέ προγνώσει τώρα στην Αττική ο καιρό θα είναι έθριο, η άνεμη μεταβλητή στα 3 με 4 μποφόρ, ένα βοριαδάκι το πολύ μέχρι 4 στα ανατολικά, και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει του 34 βαθμούς. Ανάλογη κατάσταση με τον υδράργιο θα φτάνει επίση του 34 βαθμού και στην Θεσσαλονίκη. Η άνεμη μεταβλητή και ο καιρό, όπω είπαμε, σχεδόν έθριο. Η ίδια κατάσταση θα επικρατήσει σε όλη την κεντρική και την βόρεια Ελλάδα. Κατά τόπου θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία του 34 βαθμού στι Έρε, αλλά και στην Λάρισα. Ανάλογη κατάσταση θα επικρατήσει και στα δυτικά. Μάλιστα, στο Αγρίνιο θα φτάσουμε και του 35 βαθμού Κελσίου. Ενώ στην νότια νησιωτική χώρα θα έχουμε μέγιστε του 30 με 31 βαθμού. Τώρα, στην εξέλιξη, όπω είπαμε, μέχρι και την Τρίτη θα διατηρηθεί βελτιωμένο ο καιρό σε όλη τη χώρα, οι βορειάδε δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 βαθμού στο Αιγαίο και οι θερμοκρασίε θα είναι γύρω στου 4 με 5 βαθμού πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Την Κυριακή λοιπόν, μπορούμε να παρατηρήσουμε τώρα ότι. Ε, υπάρχει με ένα χαμηλό και ένα μέτωπο στα βορειοδυτικά Βαλκάνια, δεν θα μα επηρεάσει. Απλώ κάποια αραιή συνεφιά μόνο στι βορειοδυτικέ περιοχέ. Η θερμοκρασία τοπικά θα αγγίξει και του 35 με 36 βαθμού πιθανόν στην υπηρετική χώρα και οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 βοφόρου. Πάντω, πιο ζεστό ο καιρό μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι θα είναι τη Δευτέρα, καθώ τοπικά θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία του 36 βαθμού Κελσίου στα κεντρικά και τα νότια υπηρετικά. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ και αυτά μόνο προ τα ε, νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, κυρίω προ το Καρπάθιο Πέλαγο. Ενώ και την Τρίτη θα διατηρηθεί αρκετά ζεστό ο καιρό, με την μόνη διαφορά ότι. Βλέπουμε καταρχά ένα μέτωπο να κινείται προ την περιοχή μα από τα Βόρεια Βαλκάνια. Αυτό θα αλλάξει το σκηνικό του κυρίου από το μεσημέρι και μετά την Τρίτη. Και θα υπάρχει κάποια παροδική συνεφιά στη Δυτική και την Βόρεια Ελλάδα με μια μικρή κάμψη τη θερμοκρασία, κυρίω στι κεντρικέ και βόρειε περιοχέ. Τώρα, μπορούμε να δούμε την εξήρυξη για το τρίμερο στην Αττική, όπου ενώ θα έχουμε Κυριακή και Δευτέρα 36 βαθμούς Κελσίου, από το πέρασμα αυτού του συστήματος στην τρίτη η θερμοκρασία θα πέσει, θα επικρατήσουν βορειοδυτική άνεμοι και δεν θα ξεπεράσουμε τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογη κατάσταση θα έχουμε και στην Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί από τους 30 με 31 βαθμούς θα πέσει η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου την ερχόμενη Τρίτη. Και να κλείσουμε με τι γεωργικέ προειδοποιήσει από το Περιφερειακό Κέντρο Ηρακλείου, όπου δίνονται χρηστικέ πληροφορίε για το αμπέλι και για τι ασθένειε οι οποίε την επηρεάζουν, όπω είναι η ευδεμίδα. Περισσότερε βεβαίω πληροφορίε στο minagreek.gr και βεβαίω, αν χάσετε τον καιρό λίγα λεπτά μετά τι 5.30, μπορείτε να το ξαναδείτε στο κολυδά.eu στην προσωπική μου ιστοσελίδα. Από μένα τι ευχέ μου για ένα όμορφο απόγευμα και ένα εξίσου όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σα!